Ναι, αλλά ως νομικός ξέρετε, κύριε Υπουργέ, ότι δυστυχώς τα ελληνικά δικαστήρια. Δυστυχώς ή ευτυχώς, αυτή είναι η κρίση του. Στα ελληνικά δικαστήρια το 99,99% των απεργιών γίνονται παράνομα. Κοιτάξτε, είναι ένα θέμα κι αυτό. Δηλαδή, να το κατοχυρώσουμε. Έχετε δίκιο για το κοινωνικό σύνολο. Να κατοχυρώσουμε όμως και το δικαίωμα στο. Εδώ προσέξτε. Δεν έχω στατιστικά, αλλά προσέξτε. Προσέξτε. Ναι. Θέλω να είμαι τελείως σαφής. Είναι οι όροι βάσει των οποίων γίνονται οι απεργίες είναι προσδιορισμένες. Δηλαδή, θα πρέπει να υπάρξει μια απόφαση του αρμόδιου σωματείου, να υπάρχει αποδεικτικό ότι ελήφθη όντως έγκυρα αυτή η απόφαση και να υπάρχει μια προειδοποίηση, ιδιαίτερα για τις ΔΕΚΟ, κάποιων λίγων ημερών. Ναι. Δεν είναι κάτι φοβερό, ούτε κάτι πάντως διαφορετικό από αυτό που γίνεται σε άλλες χώρες της Ευρώπης, ούτε κάτι που μπορεί να αμφισβητηθεί από τη δικαιοσύνη.